Έρικα, καλή σου μέρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο 59χρονος Μιχάλης Μιχαήλ. Υπέγγιψε στα τραύματά του τα μεσάνυχτα, κράτια, κυρίες και κύριοι, και ο 52χρονος Μιχαλάκης Μιχαήλ, ο οποίος βρισκόταν κι αυτός στο μπαρ, στην Πυραρία, στον Ύψωνα, χθες τα ξημερώματα, όπου έγινε το αιματηρό επεισόδιο. Δύο οι δράστες τους μαχαίρωσαν, τον 44χρονο και τον 52χρονο, όταν οι δύο παρενέβησαν για να καλύψουν, να σώσουν άλλο φίλο τους, 43 ετών, με τον οποίο οι δράστες φαίνεται να είχαν διαφορές και του επιτέθηκαν. Αυτός διέφυγε με ελαφρά τραύματα και οι δύο τους δυστυχώς τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά, κυρίως στην περιοχή του λαιμού σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, καθώς αναμένεται και η νεκροτομή και των δύο θυμάτων. Στο λαιμό λοιπόν θανατηφόρα τα τραύματα, αν και ο 52χρονος είχε νοσηλευτεί, είχε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς τα μεσάνυχτα υπέκυψε και αυτός στα τραύματα του. Επανασυνελήφθησαν οι δύο ύποπτοι για τους δύο φόνους εκπρομελέτης, και αναμένεται αυτή τη στιγμή να φτάσουν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, καθώς θα γίνει και δεύτερη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου με δύο φόνους εκπρομελέτης, και θα ανανεωθεί και το διάταγμα κράτησής τους. Ο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι και σήμερα η κάθοδος τους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού Κάτια. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για δύο οικογενειάρχες, τα δύο θύματα, που βρέθηκαν με το φίλο τους στην Πυραρία χθες τα ξημερώματα στον Ύψωνα, με σκοπό να διασκεδάσουν, και δυστυχώς είχαμε αυτή την άσχημη κατάληξη, αυτή την άσχημη τραγωδία. Εκεί που εστιάζονται οι έρευνες είναι οι προσωπικές διαφορές που είχε ο φίλος τους, ο 43χρονος, μαζί με τον έναν εκ των δύο υπόπτων, καθώς και με άλλο πρόσωπο, τον αδερφό του, ο 49χρονου, με τον οποίο μάλιστα είχαν και ένα επεισόδιο, καυγά με βρισχές και απειλές, πριν από 15 μέρες περίπου στην ίδια Πυραρία. Κάτια. Μάλιστα, Άρικα, σε ευχαριστώ. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Χρήστο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σαφ. Είναι κάτι που εκκρεμεί από πλευράς ανακριτικού έργου σε αυτή την υπόθεση. Δύο οικογένειες στα μαύρα. Έχουμε δύο ύποπτους δράστες, φερόμενους δράστες, ξανά στο δικαστήριο σήμερα και για το δεύτερο φόνο. Εκκρεμεί κάτι το φωνικό όπλο, δηλαδή τα μαχαίρια, τα έχετε εντοπίσει? Ναι, γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι σήμερα θα διενεργηθεί η κληρονομισμένη νεκροτομή και για τα δύο θύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Όπου εκεί θα διαπιστωθεί ενδεχομένως τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο θυμάτων, του 51χρονου και του 44χρονου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις. Όπως έχει πει η ανταποκρίτρια σας, σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου ξανά για τη νέα υπόθεση φόνου εκπρομελέτης για τον 51χρονο πλέον. Και όπως έχουμε πει, η υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνησή της. Ναι, για τα μαχαίρια, το φωνικό όπλο ουσιαστικά, τι είδους ήταν, τα είχαν μαζί τους κλπ. Είναι το μόνο που εκκρεμεί, που σας λείπει? Ναι, εντάξει, γίνονται εξετάσεις για να εντοπιστούν τα τεκμήρια τα οποία έχουν σχέση με την υπόθεση. Είναι στα θέματα τα οποία η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει για να διαπιστωθεί ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα τραύματα. Οι δύο οι φαινόμενοι ως δράστες που είναι τώρα ξανά ενώπιον δικαστηρίου, τους έχουν διενεργηθεί εξετάσεις, δηλαδή ναρκοτεστ, αλκοτεστ, με τη σύλληψή τους? Οι εξετάσεις όσον αφορά αλκοτεστ και ναρκοτεστ είναι μόνο στην νομοθεσία που αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις για οποιαδήποτε άλλα δικήματα. Όμως γίνονται εξετάσεις και έρευνες σε σχέση με το κίνητρο. Έχουν ήδη ανακριθεί, έχουν προβάλει κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι θα διερευνηθούν τις μέρες τις οποίες θα βρίσκονται υποκράτηση. Αρνούνται ότι διέπραξαν τους δύο αυτούς φόνους? Ναι, όπως έχω πει, προβάλλουν διάφορους ισχυρισμούς, κυρία Σάβα. Δεν θέλω να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον. Ισχυρισμούς γιατί το έκαναν, ή ισχυρισμούς ότι δεν ήταν καν εκεί? Έχει διαφορά το τι προβάλλουν?
Να μου επιτρέψετε να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως έχω πει, τα γεγονότα όλα ενδεχομένως να ακουστούν ενώπιον του δικαστηρίου. Ακούστηκαν ήδη αρκετά στην πρώτη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου για την πρώτη προσωποκράτηση. Γι' αυτό ρωτώ, κύριε Ανδρέου. Εντάξει, εκ της θέσεως μας δεν θέλω να προβώ σε άλλες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, είναι θέματα τα οποία διερευνούνται. Δεν θέλω να επηρεαστεί οποιαδήποτε μαστηρία. Ό,τι ακούγεται ενώπιον δικαστηρίου είναι η διαδικασία συγκεκριμένη και είναι νομισμένη. Οπότε, οτιδήποτε ακουστεί ενώπιον δικαστηρίου, ενδεχομένως να είναι και λεπτομέρειες οι οποίες να ακουστούν αργότερα ή τουλάχιστον να δημοσιοποιηθούν. Ναι, τώρα. Έχετε περάσει χειροπέδες.